Νικόλας, ναι, είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ έφτασα κιόλας. Το πικνίκ. Με αυτό το καιρό το μόνο που θέλω είναι να κάτσω εδώ στον κήπο και να λιάζομαι όλη μέρα. Όχι, δώσ' μου την άλλη ρακέτα. Αυτή εδώ είναι γεμάτη μαρμελάδες στη λάδι. Και λοιπόν θα πιάνετε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να κολλάει ρακέτα για να γίνω πρωταθλητής του μπάντμιντον. Α, ναι. Τώρα που θα χάσεις να δω τι θα κάνεις. Παιδιά, παίξτε λίγο πιο ήσυχα, σας παρακαλώ. Είσαι έτοιμος, Αλσέστ? Δώσε βάση στον πρωταθλητή. Πας καλά, πιο χαμηλά ρίχνε. Εσύ φταίς, Βλήτο, γιατί δεν πηδάς να την πιάσεις? Τι, εμένα είπες Βλήτο? Ναι, ακριβώς. Παλιό παιδό. Ανόητε. Σταματήστε επιτέλους, μην ξανακούσω φωνές, τελείωσε, εντάξει? Τώρα θα δεις, πιάστο. Καλά που δεν έσπασε τίποτα. Δίκιο έχεις, οι ρακέτες σου είναι πολύ γέρες, Αλσέστ. Λοιπόν, τέρμα με αυτό το παιχνίδι εδώ στον κήπο. Να πάτε να παίξετε αλλού. Μα εσύ δεν με αφήνεις να παίξω στο δρόμο γιατί περνάνε αυτοκίνητα, μπαμπά. Τότε παίξτε κάτι άλλο, εντάξει? Μα έχουμε αρχίσει. Θέλετε να πάμε για πίκνικ στην εξοχή? Τα παιδιά θα έχουν χώρο για παιχνίδι και εσύ θα μπορέσεις να ξεκουραστείς. Ναι! Ναι! Τέλεια! Τι, να πάρουμε το αυτοκίνητο με τέτοιο ήλιο? Όχι, αποκλείεται, αποκλείεται. Θέλω να ξαπλώσω στην καρέκλα μου και να ξεκουραστώ. Σήκωσαν τη γειτονιά στο ποδάρι. Hey, εσείς δίπλα, δείξτε λίγο σεβασμό στους γειτονές σας. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε στην εξοχή. Είμαι, πάμε στην εξοχή! Τέλεια! Ναι! Εγώ πρώτος! Τι υπέροχη ησυχία. Αγάπη μου, φέρε μου το καλάθι του πικνίκ από το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Γιατί ψήνεται. Τώρα θα δεις τι σημαίνει πρωταθλητής. Θα μου δείξεις και τι σημαίνει να διορθώνεις τις ανοησίες σου. Όπω!
Μπομπό! Τι θέλετε πάλι? Ήσουν καλό στη γυμναστική όταν ήσουν μικρός. Φυσικά και ήμουν, μάλιστα στην ηλικία σου, ήμουν ο καλύτερος του σχολείου. Α, φοβερό! Σε ποιο άθλημα ήσουν καλύτερος? Σε όλα. Στο δίζυγο, στον ύπο, στους κρίκους, σε όλα έσκιζα. Πάλι καλά. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο. Ποιο πράγμα? Να σκαρφαλώσεις το δέντρο. Να, εκεί. Όταν θα φτάσεις στην άκρη του κλαδιού, θα είναι σαν να πατάς σε δοκό ισορροπίας. Άιντε, για να δούμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από την εποχή του. Εκείνη η γυμναστική δεν υπάρχει πια. Πρόσεξε, αγάπη μου. Ναι. Εγώ πεινάω, μπορώ να φάω κάτι? Αλσέστ, περίμενε σε παρακαλώ μέχρι να κατέβει, εντάξει? Καλά, εμπρός. Φάει πατατάκια όσο περιμένεις. Ευχαριστώ. Έλα, μπαμπά, θα τα καταφέρεις. Δεν πρέπει να τα φας. Τι κάνεις? Ας το κάτω, θα χαλάσει το σαμπόν. Να πάρει, θα με μαλώσουν. Πρέπει να τα μαζέψουμε γρήγορα, πριν έρθουν οι γονείς μου. Ωραία, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μετά από τόσες συγκινήσεις, δικαιούμαστε ένα κολατσιό. Δεν είναι δυνατόν. Τι έχεις βάλει μέσα? Θα σπάσω κανένα δόντι, δεν τρώγεται αυτό. Είναι γεμάτο χώματα και μυρμήγκια. Μα τι συνέβη, παιδιά? Δεν το κάναμε εμείς, μαμά. Άννα, αυτός φταίει. Τα έριξε όλα κάτω. Φύγε από εδώ, παλιό σκυλό. Τώρα που χάσαμε τα σάντουιτς, τέρμα το πικνίκ. Μπρος, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή δεν θα συνεχίσουμε το μάτς. Συγγνώμη, έχασα το σκύλο μου. Μήπως τον είδατε? Ο στεντικός σας είναι. Έχω δύο λογάκια να σας πω για αυτόν. Δυστυχώς λύθηκε κατά λάθος. Πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ, δεν ξέρει τα κατατόπια. Αν απομακρυνθεί πολύ στο δάσος, θα χαθεί. Εντάξει, θα σας βοηθήσουμε κι εμείς να τον βρείτε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν νομίζω να σας πλησιάσει. Δεν σας γνωρίζει. Παστέλ! Πού είσαι, φιλαράκο? Πάει, χάθηκε ο καημένος, είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έφυγε προς τα εκεί. Έχουμε σάντουιτς. Θα προσπαθήσουμε να τον προσελκύσουμε. Για να δούμε. Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, εγώ θα πάω από εκεί, εσείς από εκεί και τα αγόρια από εκεί. Συμφωνούμε? Ναι. Παστέλ, έλα να φας καλό μου σκυλάκι. Σκυλάκο, σκυλάκο, που έχεις κρυφτεί? Αυτό μας έλειπε. Σκέτη φρίκι. Μη φοβάσαι, Αλσέστ,
Θα τον βρούμε. Όχι, είναι φρίκι να κρατάω ένα σάντουιτς και να μην μπορώ να το φάω. Ε? Παστέλ, έλα. Συγγνώμη που σε μαλώσαμε επειδή θέλεις να κλέψεις τα σάντουιτς. Έλα. Κύριε, εντάξει, τον βρήκαμε. Οι άλλοι δεν ήρθαν. Πάμε να φύγουμε. Άσε το σκύλο τώρα. Μη μας πιάσει καταιγίδα στο δάσος. Τον βρήκαμε. Ω, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Άνοιξέ μας, γρήγορα. Θα γίνουμε μουσκεμα. Τα κλειδιά. Θα μου πέσαν στο δάσος όταν μου σκίστηκε η τσέπη. Θα σας πάω εγώ αν θέλετε. Σας το χρωστάω. Εκεί έχω παρκάρει. Αυτό θα κάνουμε. Κάντε γρήγορα. Θα έρθω κι εγώ όταν βρω τα κλειδιά. Πάει η αργία μου. Ακόμα κι αν γυρίσω με τα πόδια δεν τη χάνω. Α, να τα. Αντίο σας, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Παστέλ. Θα μου λείψεις πολύ. Και εμένα. Έχουμε τα ίδια γούστα στο σάντουιτς. Να σας φτιάξω κανένα σάντουιτς. Θα έχετε ξελιγωθεί στην πείνα. Φοβερή ιδέα. Ελπίζω ο πατέρας σου να βρει τα κλειδιά. Ο καημένος θα ταλαιπωρείται με την βροχή. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάιχου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σχέρα Post. Έχουν αλλάξει τα πράγματα από την εποχή του. Εκείνη η γυμναστική δεν υπάρχει πια. Πρόσεξε, αγάπη μου. Ναι. Εγώ πεινάω, μπορώ να φάω κάτι. Αλσέστ, περίμενε σε παρακαλώ μέχρι να κατέβει, εντάξει. Καλά, έμπρος. Φάει πατατάκια όσο περιμένεις. Ευχαριστώ. Έλα, μπαμπά, θα τα καταφέρεις. Δεν πρέπει να τα φας. Τι κάνεις, ας το κάτω, θα χαλάσει το σαμπόν. Να πάρει, θα με μαλώσουν. Πρέπει να τα μαζέψουμε γρήγορα, πριν έρθουν οι γονείς μου. Ωραία, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μετά από τόσες συγκινήσεις, δικαιούμαστε ένα κολατσιό. Δεν είναι δυνατόν. Τι έχεις βάλει μέσα, θα σπάσω κανένα δόντι. Δεν τρώγεται αυτό. Είναι γεμάτο χώματα και μυρμήγκια. Μα τι συνέβη, παιδιά. Δεν το κάναμε εμείς, μαμά. Άννα, αυτός φταίει. Τα έριξε όλα κάτω. Ω, φύγε από εδώ, παλιό σκυλό. Τώρα που χάσαμε τα σάντουιτς, τέρμα το πικνίκ. Μπρος, πάμε να φύγουμε. Δηλαδή δεν θα συνεχίσουμε το μάτς. Συγγνώμη, έχασα το σκύλο μου. Μήπως τον είδατε. Α, ο στεντικός σας είναι. Έχω δύο λογάκια να σας πω γι' αυτόν.
Δυστυχώς λύθηκε κατά λάθος. Πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ, δεν ξέρει τα κατατόπια. Αν απομακρυνθεί πολύ στο δάσος, θα χαθεί. Εντάξει, θα σας βοηθήσουμε κι εμείς να τον βρείτε. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν νομίζω να σας πλησιάσει. Δεν σας γνωρίζει. Παστέλ! Πού είσαι, φιλαράκο? Πάει, χάθηκε ο καημένος, είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έφυγε προς τα εκεί. Έχουμε σάντουιτς. Θα προσπαθήσουμε να τον προσελκύσουμε. Για να δούμε. Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, εγώ θα πάω από εκεί, εσείς από εκεί και τα αγόρια από εκεί. Συμφωνούμε? Ναι. Παστέλ, έλα να φας καλό μου σκυλάκι. Σκυλάκο, σκυλάκο, πού έχεις κρυφτεί? Αυτό μας έλειπε. Σκέτη φρίκι. Μη φοβάσαι, Αλσές, θα τον βρούμε. Όχι, είναι φρίκι να κρατάω ένα σάντουιτς και να μην μπορώ να το φάω. Παστέλ, έλα, συγγνώμη που σε μαλώσαμε επειδή θέλεις να κλέψεις τα σάντουιτς. Έλα. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Το πικνίκ. Με αυτό το καιρό το μόνο που θέλω είναι να κάτσω εδώ στον κήπο και να λιάζομαι όλη μέρα. Όχι, δώσ' μου την άλλη ρακέτα. Αυτή εδώ είναι γεμάτη μαρμελάδες στη λάδι. Και λοιπόν θα πιάνετε καλύτερα. Δεν χρειάζεται να κολλάει ρακέτα για να γίνω πρωταθλητής του μπάντμιντον. Α, ναι. Τώρα που θα χάσεις, να δω τι θα κάνεις. Παιδιά, παίξτε λίγο πιο ήσυχα, σας παρακαλώ. Είσαι έτοιμος, Αλσές? Δώσε βάση στον πρωταθλητή. Πας καλά. Πιο χαμηλά ρίχνε. Εσύ φταίς, Βλήτο. Γιατί δεν πηδάς να την πιάσεις? Τι, εμένα είπες Βλήτο? Ναι, ακριβώς. Παλιόπαιδο. Ανόητε. Σταματήστε επιτέλους. Μην ξανακούσω φωνές. Τελείωσε, εντάξει? Τώρα θα δεις. Πιάσ' το. Καλά που δεν έσπασε τίποτα. Δίκιο έχεις. Οι ρακέτες σου είναι πολύ γέρες, Αλσές. Λοιπόν, τέρμα με αυτό το παιχνίδι εδώ στον κήπο. Να πάτε να παίξετε αλλού. Μα εσύ δεν με αφήνεις να παίξω στο δρόμο γιατί περνάνε αυτοκίνητα, μπαμπά. Τότε παίξτε κάτι άλλο, εντάξει? Μα έχουμε αρχίσει. Θέλετε να πάμε για πίκνικ στην εξοχή? Τα παιδιά θα έχουν χώρο για παιχνίδι και εσύ θα μπορέσεις να ξεκουραστείς. Ναι! Ναι! Τέλεια! Τι, να πάρουμε το αυτοκίνητο με τέτοιο ήλιο? Όχι, αποκλείεται, αποκλείεται. Θέλω να ξαπλώσω στην καρέκλα μου και να ξεκουραστώ. Σήκωσαν τη γειτονιά στο ποδάρι. Εσείς δίπλα, δείξτε λίγο σεβασμό στους γειτονές σας. Λοιπόν, εντάξει,
Θα πάμε στην εξοχή. Είπε, πάμε στην εξοχή! Τέλεια! Ναι! Τι υπέροχη ησυχία. Αγάπη μου, φέρε μου το καλάθι του πικνίκ από το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Γιατί ψήνεται. Τώρα θα δεις τι σημαίνει πρωταθλητής. Μου δείξεις και τι σημαίνει να διορθώνεις τις ανοησίες σου. Όπω! Ει, ρακέτα μου! Πας καλά, παιδάκι μου! Μπαμπά! Μπαμπά! Τι θέλετε πάλι? Ήσουν καλό στη γυμναστική όταν ήσουν μικρός. Φυσικά και ήμουν, μάλιστα στην ηλικία σου, ήμουν ο καλύτερος του σχολείου. Α, φοβερό. Σε ποιο άθλημα ήσουν καλύτερος? Σε όλα. Στο δίζυγο, στον ύπο, στους κρίκους, σε όλα έσκιζα. Πάλι καλά. Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο. Ποιο πράγμα? Να σκαρφαλώσεις το δέντρο. Να, εκεί. Όταν θα φτάσεις στην άκρη του κλαδιού, θα είναι σαν να πατάς σε δοκό ισορροπίας. Άιντε, για να δούμε.